Τραβίζω μύθους, σταλίζω πληγές. Γιατί η καρδιά ενός κτήνου σκυνηγέμαι από το χθες. Πληρώνω καταθλίψεις, ενοχές, διαστροφές. Όμως πληρώνομαι γι' αυτό, πληρώνομαι. Μ' ανώδυνες μικρές διαδρομές. Πάνω κάτω σε μια λέμαργη χώρα. Μέσα έξω σε μια χόρταγη χώρα. Πληγώνομαι απ' αυτήν, πληγώνομαι. Μα ξαγρυπνάω γυρεύοντας τα άχρηστα της δώρα. Τα άχρηστα της δώρα. Έχω μιλήσει στη συνεντεύξη για δεκαετία την περίφημη από το 1974, δηλαδή από τη μεταπολίτευση. Μας βρήκε πιτσιρίκια. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε δικτατορία. Ήμουν 14 χρονών όταν έγιναν όλα αυτά. Και ξαφνικά ανακάλυψα ότι έρχεται και ένας περίφημος συνθέτης, απογορευμένος, ο Μίκης Θεοδωράκης. Εμείς βέβαια είχαμε λίγο πολύ, είχαμε αρχίσει να ακούμε λίγο ροκ. Υπήρχε στη Νεάπολη γενικώς, υπήρχε ένα κίνημα από παιδιά που ήταν ανήσυχα. Βρισκόμασταν, αλλάζαμε δίσκους, μουσικές, ιστορίες. Και περιμένουμε να ακούσουμε και το Θεοδωράκη, ας πούμε, τι είναι αυτό. Εντάξει, λυπάμαι που το λέω, αλλά απογοητεύτηκα όταν άκουσα τη Ρωμιοσύνη με την Κλέση και τέτοια, τον Ταλάρα. Λέω μπα. Ξέρεις, η περίφημη παράνομη μουσική που περιμέναμε δεν λέει τίποτα. Και εκεί πάνω άρχισε σιγά σιγά να γεννιέται, ας πούμε, η ιδέα από τις τρύπες. Είμαστε οι δράκοι της γης. Με χνότα κρύα, βαλσαμωμένη γένετης, τιμωρημένη σε ισόβια, ακινησία. Ήμουν εγώ με τον Καράβο από εφηβεία μαζί. Στείναμε κομμάτια, βρήκαμε σιγά σιγά τον Κώστα τον Φλωροσκούφη στα τύμπανα και μετά τη Φομπάμπης. Και ηχογραφήσαμε τον πρώτο δίσκο. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, τυχερός. Κι όταν με πληγώνεις, κι όταν με πουλάς, κι όταν με στριμώνεις, με βιάζεις, μου κολλάς. Νιώθω τυχερός, νιώθω τυχερός. Στα πρώτα μας live φαινόταν ότι υπήρχε κόσμος που ζεσθενόταν με τη μουσική μας και ζέστανε και εμάς. Συνεχίσαμε ένα δεύτερο δίσκο, κάναμε έναν τρίτο δίσκο. Οι δίσκοι που λάγανε στην αρχή αξιοπρεπώς 6-7 χιλιάδες αντίτυπα. Και μετά γύραν τα 9 πληρωμένα τραγούδια που έγινε το Big Bang, ας πούμε, και αρχίσαμε να γεμίζουμε το λικοδητό, να γίνονται πιο γκράντες συναυλίες. Ήταν μια μαγική ιστορία που είχε πέρα. Κάποια στιγμή, όταν άρχισε να ανοίγεται η μπάντα, τον πρώτο καιρό, μου περάσανε μερικές σκοτεινές ιδέες, φοβήθηκα από άποψη μη χάσω τον εαυτό μου. Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ από τώρα σε τσανέμι λίγη πίκρα από χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε, ούτε γλύφουν πληγές. Οι θλίψεις δεν κερδίζουν ποτέ. Η αμέσως επόμενη κίνηση μέσα μου ήταν πώς θα γίνει αυτή η δύναμη που έχουμε την τύχη να εισπράττουμε, πώς θα γίνει να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε και να εξελίξουμε και τη μουσική μας και τους εαυτούς μας από το να αποβλακωθούμε στη δόξα και στη δίθεν ροκ περιπέτεια. Εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ το τώρα σε πιανεύει λίγη πίκρα από χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε, ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει, δεν κερδίζει ποτέ. Εδώ οι μέρες ταξιδεύουν σαν χελώνες νεκρές. Yes!
Ήταν ένα, αν θες, εφηβικό όνειρο που είχε... Ήμασταν τυχεροί, το ζήσαμε. Αλλά ήμασταν και αποφασισμένοι. Βλέπαμε ότι ο κόσμος δεν πάει με τα καλά του και η μουσική, ας πούμε, και ο τρόπος που ζούσαμε και η μουσική που κάναμε τότε ήταν, και στη συνέχεια δηλαδή, ήταν ένας τρόπος να συντηρηθούμε, να συντηρήσουμε κάτι, να κρατήσουμε κάτι από τη ψυχή μας που ήταν έτοιμοι να μας την αρπάξουν γύρω-γύρω. Δεν μου λείπει. Νιώθω ότι όταν έκλεινε αυτή η πόρτα, το δωμάτιο ήταν γεμάτο. Δεν ένιωθα πια καλά μέσα στις τρύπες. Εγώ έσκαγα. Ήθελα να πάω παραπέρα, ρε παιδί μου, να χρησιμοποιήσουμε και άλλα όργανα. Θα μπορούσε να συμβεί και με τις τρύπες αυτό. Θα μπορούσε από εδώ και πάνω να είναι ένας δίσκος με τις τρύπες σε συνεργασία με πνευστά, κάποιους κρουστούς και τέτοια. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Οπότε το επόμενο βήμα ήταν να βγω στο δρόμο και να μαζέψω, να ξαναβρω έναν καινούριους μουσικούς, καινούριους συντρόφους, να μεταφέρω την ιδέα μου, να πάρω και καινούριες γνώμες ή καινούρια ανοίγματα πάνω στην ιδέα μου. Κομμάτια που τα παίζουμε τώρα και με τους επισκέπτες ήταν γραμμένα από τις τρύπες. Είναι κομμάτια ολονών μας, δεν είναι δικά μου κομμάτια. Αλλά δοκίμασα εκεί για πρώτη φορά τα κρουστά στο Ακούω την Αγάπη και μου άρεσε το αποτέλεσμα. Πόσα μέτρα είναι αυτά, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, κάγες, 33. Ακούω την αγάπη, 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 ακούω την αγάπη. Γενικά νιώθω ότι είμαι και τυχερός και ευτυχισμένος άνθρωπος. Που αυτό που άκουγα κατά κάποιο τρόπο, κάπως βέβαια όχι τόσο ξεκάθαρα μέσα στον εγκέφαλό μου, βρήκα ανθρώπους οι οποίοι εμπνευστήκανε, μπήκανε με την ψυχή τους μέσα και το φέρανε. Ήθελα κάτι που να κουβαλάει αυτό που κουβαλάει, ας πούμε, το DNA μου, ξέρω εγώ, αυτό πράγμα που ξυπνάει μέσα σου με τη μνήμη, με τα ακούσματά σου από την παιδική σου ηλικία, τις βόλτες που κάναμε στα χωριά, στην Κρήτη. Και όπου βγει. Και βλέπουμε, ναι. Γιώργο!
Δεν πειράζει, να ακούγονται για αυτά, αριθμός είναι. Τίποτα. Πώς πάει το τραπέζι? Εντάξει, τελειώνει. Θα σε βοηθούσα, ε. Αλλά έχει τηλεόραση σήμερα. Αλλά συγγνώμη, Γιώργο, έχω σήμερα γύρισμα. Το θεωρώ πρωτοπόρο τον Τίνο. Και είναι και ο άνθρωπος που με μίλησε στο παραπέρα, ας πούμε, και βρήκα ακόμα πιο καθαρά τι ήθελα να κάνω και με τους επισκέπτες. Κι αν κολλήσανε τα φρένα προς τον τοίχο του μυαλού μου, μη φοβάσαι, θα είμαι πάλι ζωντανός. Μόνο κράτα τη ζωή σου, τη φωνή σου, τη ψυχή σου, για τις ώρες που θα ζεις γονατιστός. Η αρχική ιδέα ήταν μια ορχήστρα που να έχει κάτι από την παράδοσή μας, τα ακούσματα που έχουμε όλοι από πιτσιρικάδες, δηλαδή ρυθμοί από δημοτικά ή από ρεμπέτικα τραγούδια. Κοντά είμαστε. Ενώ ξεκίνησα σαν ροκάς και σαν αντίδραση στον πατέρα μου, που μου έσκιζε τις αφίσες του Χέντριξ, στη συνέχεια μου αποκαλύφθηκε ένας κόσμος από λαϊκές μουσικές. Τσιτσάνι, Βαμβακάρι, Καζαντζίδι. Αυτά που ακούγονταν στο ραδιόφωνο και εγώ τα σνομπάριζα, γιατί ήταν οι μουσικές του πατέρα μου. Κάποια στιγμή ήρθαν για να πάρουν εκδίκηση. Και την πήραν. Σκαρακές και τσόζα, πόσο πολύ με τυράννει και μου κρατάει πόζα. Πόσο πολύ με τυράννει και μου κρατάει πόζα. Θα τα πω όλα. Σχεδόν όλα. Δηλαδή δεν θα πω τίποτα. Γιατί ό,τι και να πω για τους επισκέπτες και το Γιάννη, τη στιγμή που το ζω θα μου φανεί λίγο. Τα κατσαρά σου τα μάλια, τα μάτια σου τα μαύρα, τα κατσαρά σου τα μαλλιά, τα μάτια σου τα μαύρα, μες στη δική μου αγκάλια θα σβήσουν κάθε λαύρα. Μες στη δική μου αγκάλια θα σβήσουν κάθε λαύρα. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο επαγγελματικά. Αυτό που έχουμε μέσα μας, καθόμαστε, όταν θα πιούμε μια ρακή, όταν θα μαγειρέψουμε ένα φάει και θα καθίσουμε να φάμε κτλ. Θα πιάσουμε μετά τον μπαγλαμά, την κιθάρα, για να παίξουμε. Hey! Μουσική είναι μια αίσθηση. Το έχεις. Το έχω κι εγώ, το έχεις κι εσύ, το έχουν όλοι. Απλά τους έχει μπει στο μυαλό ότι η μουσική είναι το ντο, ρε, μη, φα, σόλα, συντο. Δεν είναι.